Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο πάντοτε το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Χριστιανική οικογένεια». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να διακρίνουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ο τρόπος που πρέπει να ζει μία οικογένεια χριστιανική για να απολαμβάνει τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, την ευλογία του Θεού, τη βοήθεια του Θεού, την εύνοια του Θεού, τη δόξα του Θεού και να ελκύει το ενδιαφέρον του Θεού ώστε να χρησιμοποιεί την οικογένεια αυτή σαν φως μέσα στον κόσμο αυτό και σαν αλάτι μέσα στη γη αυτή εις δόξαν και έπαινον ειδικών του. Να χαρίζει την οικογένεια αυτή καρπό πολύ, ο καρπός να μένει για να δοξάζεται έτσι ο αιώνιος Θεός. Σήμερα θα συνεχίσουμε τις σκέψεις μας με βάση του να ελκύουμε την εύνοια του Θεού και τη χάρη του Θεού στην οικογένειά μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε στο ότι είναι απαραίτητο, αναγκαίο, εάν θέλουμε τον οίκον μας να τον οικοδομεί ο Θεός και να τον φυλάτει ο Θεός, να αφιερώσουμε με επίγνωση, να αφιερώσουμε τον οίκον μας στον Πατέρα Θεό, ώστε να αναλάβει τη διαχείριση του σπιτιού μας ο Ιησούς Χριστός δια του Πνεύματος του Θεού του Αγίου. Σήμερα θα δούμε τις ενέργειες, τις σκέψεις, αλλά και τη θέση μας ενώπιον του Θεού, την οποία πρέπει να έχουμε, ώστε να ευαρεστείται ο Θεός και ευαρεστούμενος να μας ευλογεί. Διαβάσαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή μας, ποιος είναι ο οίκος τον οποίο εσείς θέλετε να οικοδομήσετε και ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μας. Είναι ανάγκη λοιπόν να οικοδομούμε τον οίκον μας, αλλά όχι εμείς, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Και να αναπαύεται στον οίκον μας ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Το ερώτημα είναι, σε ποιον λοιπόν θα επιβλέψω με ευμένεια, λέει ο Θεός, ώστε να αναλάβω την οικοδομή του οίκου του, να κατοικήσω σε αυτήν και να αναπαύουμε σε αυτήν. Σε ποιον άνθρωπο θα επιβλέψω? Και την απάντηση μόνο ο Θεός μπορεί να τη δώσει, γιατί μόνο αυτός είναι που ξέρει, που θέλει και που αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει σε αυτούς που υποτάσσονται στο θέλημά του, στους πράτοντες το λόγο του. Λέγει λοιπόν ο Θεός, πρώτον εις τον πτωχόν, εις τον ταπεινό, σε αυτόν τον άνθρωπο που γνωρίζει ότι δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο,
ούτε ενώπιον του Θεού, ούτε ενώπιον των ανθρώπων, καθώς είναι γεγραμμένο, ότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες και εμείς δεν είμεθα τίποτα περισσότερο από άθλοι και ουτιδανοί άνθρωποι, αχρή έστω και όταν είμαστε δούλοι του Θεού. Αχρή δούλοι του Θεού. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό του ανθρώπου στον οποίο θα επιβλέψει μετά πάσης βεβαιότητος με ευνεμένεια ο Θεός είναι η επίγνωση του ποιος είναι, που αυτό βγάζει σαν αποτέλεσμα την ταπείνωση. Καθώς είναι γεγραμμένο, στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Και ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενης αλλήλους και υποτάχθητε εις τον Θεόν, ταπεινώθητε εις τον Θεόν, γιατί αυτός θα μεριμνά πια για σας. Άρα λοιπόν, το πρώτο χαρακτηριστικό είναι πνεύμα ταπεινού ανθρώπου να έχει ο άνθρωπος. Να ξέρει, να μην έχει αλαζονία, να μην έχει αλαζονικό πνεύμα, αλλά πράω και ησύχιο. Να μην υπάρχει αλαζονία στην καρδιά του, αλλά ταπείνωσης. Θα βρίσκει πάντοτε χάρη αυτός και η οικογένειά του ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Άρα το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ταπεινός. Ο άντρας, ο σύζυγος, ταπεινή η γυναίκα, η σύζυγος. Ταπεινός ο άντρας ενώπιον του Θεού και ενώπιον της γυναίκας του. Ταπεινή η γυναίκα ενώπιον του Θεού και ενώπιον του άντρα της, για να βρίσκει χάρη και από το Θεό, αλλά και ο άντρας από τη γυναίκα και η γυναίκα από τον άντρα. Και πώς θα αποδεικνύεται η ταπείνωση? Με το να υποτάσσεται το ένα στον άλλον. Επαναλαμβάνω, είναι γεγραμμένο. Ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενης αλλήλους. Σκεφτείτε λοιπόν απλά και με φυσικό τρόπο μια οικογένεια που ο άντρας ταπεινώνεται πάντοτε μπροστά στη γυναίκα του και βρίσκει χάρη στα μάτια της. Και η γυναίκα ταπεινώνεται πάντα μπροστά στον άντρα της και βρίσκει χάρη ενώπιον των οφθαλμών της, των οφθαλμών του. Και σκεφτείτε τώρα ένα ζευγάρι που ο άντρας εξουθενεί τη γυναίκα, δεν την τιμάει, δεν ταπεινώνεται, και η γυναίκα περιφρονεί τον άντρα, δεν τον υπακούει, δεν τον λογαριάζει. Είναι μία εικόνα, και η άλλη εικόνα είναι ένας άντρας που τιμάει τη γυναίκα του καθώς ταπεινώνεται μπροστά της, αναγνωρίζει ότι είναι η δόξα του ενώπιον Θεού και ανθρώπων, γι' αυτό και μεριμνά και φροντίζει. Ένας άντρας που ξέρει ότι είναι ανάγκη να βρίσκει πάντοτε χάρη στους οφθαλμούς της για να τον σέβεται, να τον αγαπάει, να τον εκτιμάει και να τον υπακούει. Και μια γυναίκα που ξέρει ότι πρέπει να είναι, να βρίσκει χάρη ενώπιον των οφθαλμών του άντρα της, να είναι ευάρεστη στον άντρα της, για να κερδίζει την αγάπη του, την εκτίμησή του, ώστε να μπορεί να την περιθάλπτει και να την εκτρέφει με τη βοήθεια του Θεού. Να λοιπόν το ζευγάρι που ο Θεός χαίρεται, καμαρώνει και ετοιμάζεται να το ευλογήσει σφόδρα, να το ευωδώσει σφόδρα. Ό,τι και να κάνουνε, τα βρίσκουν χάρη από το Θεό. Ό,τι και να προσεύχονται, θα ακούγεται η προσευχή τους. Το πρώτο λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό για την εύνοια του Θεού στην οικογένειά μας, τις έσχατες αυτές οι μέρες των καιρών των κακών, είναι ταπεινός, αδερφέ μου, στη γυναίκα σου. Μα το πιο πολύ, λίγο πιο σκληρά. Ταπεινός σου, αδελφέ μου, στη γυναίκα σου. Ταπεινός σου, αδελφή μου, στον άντρα σου.
Και αν η γυναίκα σου δεν είναι σε αυτή την πνευματική κατάσταση που θα θέλες, και αν ο άντρας σου δεν είναι σε αυτή την πνευματική κατάσταση που θα θέλες, όσο ταπεινώνεσαι, τόσο θα βρίσκεις χάρη από το Θεό. Τόσο ο Θεός θα σε υψώνει στα μάτια του άντρα σου ή της γυναίκας σου αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σεβασμός, εκτίμησης, αναγνώρισης του ταπεινού από τον άλλον. Εάν δε και οι δυο είναι ταπεινοί, τότε η ευλογία του Θεού θα είναι πλήρης, η χάρις του Θεού θα είναι πλήρης. Πρώτο λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό. Να μάθουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, να είμαστε ταπεινοί στη γυναίκα μας. Η γυναίκα να είναι ταπεινή στον άντρα της. Να μάθουμε να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας μπροστά στη γυναίκα μας, για να μας υψώνει ο Θεός μπροστά στα μάτια της γυναίκας μας. Ο Θεός να μας υψώνει, όχι να επιβάλλουμε την ύψωσή μας στη γυναίκα μας που είναι σκεύος ασθενέστερο. Αλλά και ο Θεός να σε υψώνει, αδερφή μου, στα μάτια του άντρα σου, και όχι να προσπαθείς να επιβληθείς σε αυτόν ή να επιβάλλεις την άποψή σου. Άσε το Θεό να σε υψώσει, καθώς θα ταπεινώνεσαι εσύ. Άσε, αδελφέ μου, το Θεό να σε υψώνει στα μάτια της γυναίκας σου, καθώς θα ταπεινώνεσαι αυτή, εσύ μπροστά της. Και θα δείτε μια σχέση που θα δημιουργηθεί, μια σχέση που θα δημιουργηθεί μπροστά στο Θεό, από τον Θεό, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Οι άνθρωποι που σε αυτούς δεν θα είναι τίποτα αδύνατον, καθώς είναι τα πάντα δυνατά εις το Θεό και τα πάντα δυνατά εις τον πιστεύοντα. Στον πιστεύοντα που γνωρίζει το χαρακτήρα του Θεού, το θέλημα του Θεού. Και όλα αρχίζουν μέσα στην ευλογημένη οικογένεια που έχει αφιερώσει και έχουν αφιερωθεί τα πάντα, τη διαχείριση του οίκου τους στον Πατέρα, ώστε ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου να αναλάβει τα πάντα. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό, ένδοξο χαρακτηριστικό, ένδοξο, απαραβίαστο, νόμος Θεού, απαραβίαστος, να ταπεινώνεσαι, αδελφέ μου, μπροστά στη γυναίκα σου, για να σε υψώνει ο Θεός μπροστά στη γυναίκα σου. Να ταπεινώνεσαι, αδελφή μου, μπροστά στην άντρα σου, για να σε υψώνει ο Θεός μπροστά στον άντρα σου. Να ταπεινώνεστε, αδελφή μου, μπροστά στα παιδιά σας, και σαν άτομα και σαν γονείς, για να σας υψώνει ο Θεός στα μάτια των παιδιών σας. Να σας σέβονται, να σας αγαπάνε και να σας υπακούνε κατά το θέλημα του Θεού. Πνευματικός νόμος απαράβατος, νόμος δόξης. Όσο πιο πολύ ταπεινώνεσαι μπροστά στην οικογένειά σου, αδερφέ μου, τόσο πιο πολύ θα σε υψώνει ο Θεός. Όσο πιο πολύ θα ταπεινώνεσαι, αδελφή μου, μπροστά στην οικογένειά σου, τόσο πιο πολύ θα σε υψώνει ο Θεός. Ένα ζευγάρι το οποίο ο Θεός θα συστήνει τον έναν στον άλλον, στα παιδιά τους, αλλά και σε όλο το περιβάλλον. Ένα ζευγάρι που ο Θεός θα το κάνει φως, για να φέγγει το φωτισμό του Ευαγγελίου σε όλους τους ανθρώπους. Και είναι τόσο εύκολο, τόσο απλό, τόσο απλό. Αρκεί να δαμάζεις το σώμα σου και να το δουλαγωγείς, για να μην αφήνεις τις επιθυμίες της σάρκας,
τις επιθυμίες των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Να επηρεάζει και να απομακρύνει την ευλογία του Θεού. Γιατί όπου υπάρχει το φρόνημα του κόσμου και της σαρκός, εκεί η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει. Με αποτέλεσμα, αν φύγει η αγάπη του Θεού από τη χριστιανική οικογένεια, διαλύεται η χριστιανική οικογένεια. Για να έρχεται η αγάπη του Θεού όλο και περισσότερη στη χριστιανική οικογένεια, το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό είναι να μάθουν καθένας ξεχωριστά να ταπεινώνεται με ταπείνωση ειλικρινίας, αγάπης, πίστης ο ένας τον άλλον και ο ένας σε όλους τους άλλους. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Να γινόμεθα πάντοτε εκτελεστές και όχι επιλύσμονες ακροατές του Λόγου του Θεού. Μπορούμε να ζητήσουμε, χάριζέ μου Θεέ μου σε παρακαλώ, ταπεινοφροσύνη, πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Ο Θεός λέει ταπεινώθητε, αλλά κι εγώ μπορώ να πω, λες αιτείτε και θέλει σας δοθεί, κι εγώ ζητάω τώρα Κύριε, χάριζέ μου στη ζωή μου σε παρακαλώ πνεύμα ταπεινού ανθρώπου για να ευωδώνομαι, για να χαίρεσαι και να με ευλογείς. Σε ποιον θα επιβλέψω, συνεχίζει το δεύτερο χαρακτηριστικό λόγος του Θεού, εις τον συντετριμένο. Συντετριμένο στο πνεύμα, συντετριμένο στην καρδιά, δηλαδή συντρίμια. Δεν έχει καμία σκληρότητα η καρδιά αυτή ή το πνεύμα αυτό. Καμία σκληρότητα. Είναι απαλή και τρυφερή. Πνεύμα πράο και ησύχιο, γλυκό. Φοβερό είναι, αγαπημένα μου αδέλφια, να βλέπεις έναν άνθρωπο απέναντί σου, τη γυναίκα σου, να μην έχει ίχνο σκληρότητος, αλλά να είναι πάντοτε απαλή και τρυφερή ενώπιον του Θεού. Καμία κακία, καμία αγριάδα. Συντρίμια η καρδιά, συντρίμια το πνεύμα. Τίποτα το στερεό, το δυνατό, το σκληρό, τίποτα. Μία καρδιά που ξέρει να αγαπάει. Ξέρει να μετανοεί. Ενώπιον Θεού, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων, γιατί θα κάνουμε και λάθη. Ξέρει να ζητάει συγγνώμη. Γιατί είναι συντετριμένη η καρδιά αυτή, συντετριμένο το πνεύμα αυτό. Γλυκιά απόκριση πάντοτε, σε οποιασδήποτε καταστάσεις. Όταν ο άλλος βρίσκεται σε δυσκολία, να πω και αυτό και σε πτώση, και αγριεύει και θυμώνει. Εσύ αδερφή μου, με συντετριμένη καρδιά θα τον πλησιάζεις. Με γλυκύτητα, με καλοσύνη. Και εσύ αδερφέ μου, όταν βλέπεις τη γυναίκα σου σε κακή κατάσταση για οποιοδήποτε λόγο. Και μην ξεχνάμε ότι η γυναίκα είναι και σκεύος ασθενέστερο. Πληγώνεται εύκολα. Πικραίνεται εύκολα. Ταλαιπωρείται, γρατζουνιέται. Δεν μπορείς εσύ τώρα, δεν είναι πρέπον ενώπιον του Θεού, στην ταλαιπωρία της να της προσθέτεις με τη σκληρότητα της καρδιάς σου μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Τότε είναι που θέλει παρηγοριά, ενίσχυση, στήριγμα. Τότε είναι που χρειάζεται την αγκαλιά σου. Τότε είναι που χρειάζεται τα γλυκά σου λόγια. Τότε είναι που χρειάζεται να την αφήσεις να κλάψει και να κλάψεις μαζί της. Το ίδιο βέβαια και στον άντρα. Είναι ταλαιπωρημένος από τη δουλειά. Είναι ταλαιπωρημένος από τον κόσμο. Είναι
πεσμένος, αποκαμωμένος, τότε χρειάζεται τη συντετριμένη καρδιά σου, τη γλυκύτητά σου, τη συγχωρητικότητά σου. Ο άντρας θα είναι για τη γυναίκα ο καλός Σαμαρίτης, που θα βοηθάει να θεραπευθούν οι πληγές στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα στη γυναίκα. Η γυναίκα θα είναι ο Σίμωνο Κυριναίος, που θα βοηθάει να σηκώσει το σταυρό του ο άντρας. Άρα δεν μπορεί να συμβεί αυτό εάν δεν υπάρχει συντετριμένη καρδιά και συντετριμένο πνεύμα. Αν δεν υπάρχει απουσία οποιασδήποτε σκληρότητος, αυταρχικότητος, επιβολής, κατεξουσιασμού. Αλλά υπάρχει μόνο παράκλησης, δέησης, παρηγοριά, ενίσχυσης. Και πάλι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, επειδή είναι τόσο όμορφο και τόσο απαραίτητο για να οικοδομεί ο Κύριος τον οίκο μας και να τον φυλάτει και για να διαχειρίζεται σωστά την οικογένειά μας ο Χριστός, να έχουμε συντετριμένη καρδιά και συντετριμένο πνεύμα, καλοσύνη, γλυκύτητα, τρυφερότητα, απαλότητα, για να μπορούμε να παρηγορούμε, να επιδένουμε και να θεραπεύουμε τις πληγές και τα τραύματα, να μπορούμε να ενισχύουμε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Σε ποιον θα επιβλέψει λοιπόν ο Κύριος? Τι νομίζετε? Σε αυτόν που είναι σκληρός, με λόγια σκληρά, με συμπεριφορά σκληρή, ή σε αυτόν που είναι απαλός και τρυφερός και ήπιος και γλυκής? Ο Κύριος λοιπόν θα επιβλέψει στον ταπεινό και στον συντετριμένο. Γι' αυτό και να ζητάμε, όχι μόνο σαν άτομα, αλλά και σαν οικογένεια, σαν ζευγάρι, σαν οικογένεια με παιδιά, να ζητάμε: Κύριε μου, σε όλους μας, Πατέρα μου επ' ουράνιε, στο όνομα του Χριστού, σε όλη την οικογένειά μου, πρώτα σε μένα, αλλά και σε όλη την οικογένειά μου, χάριζέ μου πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, ώστε να επιβλέπεις εμάς με ευμένεια. Και το τρίτο φοβερό χαρακτηριστικό: και εις τον τρέμοντα το λόγο μου. Εδώ είναι κάτι το ιδιαίτερο, αδελφοί. Τρία χαρακτηριστικά τα οποία δεσμεύουν το Θεό να επιβλέπει με απόλυτη ευμένεια την οικογένεια που οικοδομούμε, τον οίκον που οικοδομούμε. Το πρώτο λοιπόν, ταπεινό το πνεύμα, ταπεινό άνθρωπο. Το δεύτερο, συντετριμένο στην καρδιά, συντετριμένο στο πνεύμα. Και το τρίτο, τρέμοντες στο λόγο του Θεού. Όχι μόνο να φοβόμαστε το Θεό, αλλά να τρέμουμε στην υπακοή του λόγου του Θεού. Μην τυχόν ξεκλίνουμε δεξιά και αριστερά από το λόγο του Θεού, αλλά όπως όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, να πράττουμε κατά πάντα και να περπατάμε κατά πάντα στο λόγο του Θεού. Εκεί ευαρεστείται ο Θεός. Εκεί χαίρεται ο Θεός όταν βλέπει ένα τέτοιο ζευγάρι, ένα τέτοιο σύζυγο, μια τέτοια σύζυγο, μια τέτοια οικογένεια. Και αυτό να το ζητήσουμε με όλη μας την καρδιά. Αφού αφιερώσαμε με πίστη την οικογένειά μας στον Θεό, να διαχειρίζεται ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου τα πάντα στην οικογένεια, τώρα να έρθει να φτιάξει και εμάς σαν άτομα και σαν οικογένεια,
ο Θεός, ώστε αυτά που διαχειρίζεται να είναι εύκολο να τα διαχειρίζεται προς απόλυτη ευλογία. Χάριζέ μας λοιπόν, Κύριέ μου, με εξήτηση, γιατί ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότησης τους εξητούντας, και αυτό πρέπει να το ξέρει καθένας που προσεύχεται εις το Θεό. Να μαζευτούμε λοιπόν, η οικογένεια, πρώτα-πρώτα ο άντρας και η γυναίκα. Θεέ μου, σε παρακαλούμε, χάρισέ μας τώρα πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να τρέμουμε στο λόγο σου. Γιατί θέλουμε να κατοικείς τον οίκον μας, να αναπαύεσαι στον οίκον μας και να ευωδώνεις τον οίκον μας, να επιβλέπεις σε μας με ευγένεια, με ευλογία, με ευμένεια. Και τώρα εξηγεί ο Λόγος του Θεού τις συνέπειες του να είναι ο άνθρωπος, το ζευγάρι, η οικογένεια με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου και τρέμονται στο Λόγο του Θεού. Ακούσατε, διαβάζω από το 5 εδάφιο, τον Λόγον του Κυρίου, σεις οι τρέμοντες των Λόγων αυτού. Ελάτε να ακούσετε τώρα το Λόγο του Θεού, εσείς οι τρέμοντες των Λόγων αυτού. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα σας μισούνε και θα σας αποβάλλουν επειδή ακριβώς μένετε και τρέμετε στο Λόγο του Θεού. Επειδή ακριβώς πήρατε απόφαση να ορθοτομείτε και να ορθοποδείτε στο Λόγο της αληθείας, τρέμοντες στο Λόγο αυτού. Θα υπάρξουν άνθρωποι που θα σας μισούν και θα σας αποβάλλουν εν και του ονόματός μου. Και θα λένε, ας δοξαστεί ο Κύριος εμάς. Αυτοί είναι πολύ αυστηροί, αυτοί είναι νομικιστές σαν οικογένεια. Κοίταξε, το παρακάνουνε. Εσείς όμως θα ξέρετε ότι είσαστε τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Ας λένε ό,τι θέλουν. Ο Θεός θα φανεί σε χαρά σας. Και εξηγεί. Πριν κυλοπονήσει, εγέννησε. Πριν έλθουν οι οδύνες, ελευθερώθη και εγέννησεν αρσενικών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πριν κυλοπονήσει, πριν έρθουν οι οδύνες της ογκυμονούσης, έρχεται η ελευθερία. Εκείνο που υπόσχεται ο Θεός λοιπόν στους ταπεινούς στο πνεύμα, στους συντετριμένους στην καρδία και στους τρέμοντες στο Λόγο του Θεού, που έχουν αφιερώσει τη διαχείριση της οικογένειάς τους στο Χριστό, ότι πριν κυλοπονήσει, πριν έλθουν οι οδύνες, θα υπάρχει ελευθερία. Θα ελευθερώνει ο Θεός, γιατί επιβλέπει με ευμένεια σε αυτή την οικογένεια. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Ποιος άκουσε τέτοιο πράγμα, ποιος είδε τέτοια πράγματα, είναι δυνατόν να γεννήσει γη σε μια μέρα, ή έθνος να γεννηθεί εν ταυτό? Είναι δυνατόν να έρθει άμεσα η ελευθερία, η ευλογία, η καρποφορία? Και εξηγεί, αλλά η Σιών, και ποια είναι η Σιών? Το όρος, το Άγιον, στην Ιερουσαλήμ. Και εγώ θα έλεγα, η οικογένεια που έχει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, όπως λέει παραπάνω εδώ ο Λόγος του Θεού, και τρέμει στο Λόγο του Θεού, είναι η Σιών μέσα στην Εκκλησία. Η Σιών, το όρος το Άγιο, της παρουσίας του Θεού. Η Σιών, άμα ταυτόχρονα που εκυλοπώνησε, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Μια οικογένεια σε απόλυτη, πλήρη και τέλεια καρποφορία. Και ευχαριστούμε το Θεό για αυτό. Και εξηγεί ο Θεός, εγώ οφέρον εις τη γέναν δεν θα έκαμα να γεννήσει, λέγει Κύριος. Εγώ που κάνω να γεννώσει θα έκλεινα τη μήτρα,
λέγει ο Θεός. Εγώ δεν είμαι ο Θεός που κάνω τα πάντα, που φέρνω σε γένα. Εμένα δεν εμπιστευθήκατε. Στο λόγο μου δεν υπακούετε. Δεν είστε αυτοί που ζητάτε από μένα πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και να τρέμετε στο λόγο μου. Εγώ δεν είμαι αυτός που ακούω την προσευχή σας η οποία είναι σύμφωνα με το λόγο μου. Εγώ δεν θα σας δώσω. Εγώ δεν θα σας ευλογήσω. Εφράνθητε λοιπόν. Χαίρεστε. Αγάλεστε μέσα στην παρουσία του Θεού. Μέσα στην εκκλησία του Θεού. Εσείς που αγαπάτε το λόγο του Θεού. Που αγαπάτε την εκκλησία του Θεού του ζώντος που είναι ο οίκος του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Εσείς που μελετάτε το λόγο του Θεού και μένετε στο λόγο του Θεού. Εσάς θα ευωδώσω και η προκοπή σας θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί σήμερα παίρνουμε αυτή την απόφαση και ζητάμε όλοι μαζί, σαν άτομα και σαν οικογένειες, όσοι ακούμε το Λόγο του Θεού, όλοι μαζί. Θεέ μου, χάριζέ μας πάντοτε στη ζωή μας πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να τρέμουμε στο Λόγο το δικό σου, ώστε εσύ να επιβλέψεις με ευμένεια σε εμάς, στις οικογένειές μας και στην Εκκλησία που μας έχεις θέσει. Για να δούμε τα αποτελέσματα της υπακοής στο λόγο σου, γνωρίζοντας ότι εσύ τώρα βάζεις μέσα μας, ενεργείς μέσα μας και το θέλει το δικό σου μέσα μας και το ενεργεί το δικό σου μέσα μας. Εσύ δηλαδή κάμεις να θέλουμε, αλλά εσύ κάμεις και να πράξουμε. Εσύ κάμεις να θέλουμε να μας χαρίσεις πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και να τρέμουμε στο λόγο του. Αλλά εσύ μας κάνεις και να το ζητάμε με όλη μας την καρδιά αυτή την ώρα. Αυτό είναι το θαύμα του Θεού. Αυτή την ώρα το θέλει και το ενεργεί ο Θεός, το εργάζεται μέσα μας κατά τη δική του ευδοκία. Γιατί έτσι μας θέλει. Έτσι θέλει τη χριστιανική οικογένεια. Έτσι είναι η χριστιανική οικογένεια. Με αποτέλεσμα χαρείτε χαρά μεγάλη. Εκθυλάσατε εις την αυθονία αυτής και στην δόξα αυτής. Απολαύστε τα αποτελέσματα του πνεύματος του ταπεινού, της καρδιάς της συντετριμένης και του το να τρέμει στο Λόγο του Θεού. Θα απολαύσετε τα αποτελέσματα της δόξης του Θεού, της υπακοής στο Ευαγγέλιο του. Μόνο προσέχετε στον εαυτό σας και στη διδασκαλία. Γιατί αν τούτο πράτετε και τον εαυτό σας θα σώσετε και όλους τους ακούοντάς σας, όλους όσους σας ακούνε, θα τους σώσετε. Γιατί τα λόγια σας θα είναι λόγια Θεού, λόγος Θεού, θεόπνευστος, αιώνιος. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει πάντα στους πιστεύοντας. Και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στον Τιμόθεο συμπερασματικά λέει «Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε και θα είναι η προκοπή σου φανερή σε όλους τους ανθρώπους». Πρόσεχε τον εαυτό σου στην υπακοή. Πρόσεχε τον εαυτό σου στη διδασκαλία. Να είσαι από αυτούς που τρέμουν το Λόγο του Θεού. Και τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις και όλους τους ακούοντάς. Θεέ μου, καθώς τελειώνει και η εκπομπή μας αυτή, χάρισε σε όλους μας πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου να τρέμουμε στο Λόγο το δικό σου. Εις δόξαν και έπαινον ειδικών σου.
Ο Θεός να σας ευλογεί, αγαπημένα μου αδέλφια, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Amen.